Λοιπόν, γιατί σας φωνάξαμε απόψε εδώ? Σας φωνάξαμε απόψε εδώ γιατί υπάρχει, έχει βγει ένας νόμος ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα χωριά τα οποία είναι πάνω από 300 κατοίκους και είναι χαρακτηρισμένα ως οικισμός στην απογραφή, να προτείνουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών να γίνει δημοτική κοινότητα. Έτσι είναι ο καινούριος τίτλος. Παλιά λέγαμε κοινότητα, μετά έγινε τοπική κοινότητα, τώρα είναι δημοτική κοινότητα εξαιτίας του γεγονότος ότι ανήκουμε όλοι στο Δήμο Νέας Τροποτίδας. Δεν υπήρχε καμία προτροπή. Πριν λίγο καιρό ψηφίστηκε ο νόμος 5027 το 2023, που μέσα εκεί σε ένα άρθρο του έλεγε ότι εφόσον ένας οικισμός είναι χαρακτηρισμένος ως οικισμός στην απογραφή, είναι πάνω από 300 κατοίκους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θετική, η οποία εισηγείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, και με τη σειρά με θετική εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, βγαίνει ένα προεδρικό διάταγμα και αναγνωρίζεται ο οικισμός ως δημοτική κοινότητα του Δήμου Νέας Προποντίδας. Τρία είναι τα χωριά τα οποία είναι υποψήφια να γίνουν δημοτικές κοινότητες. Είναι η Σωσόπολη. Κάναμε μια συνάντηση την Τετάρτη προχθές. Χθες κάναμε μια συνάντηση στον Άγιο Παύλο και σήμερα στην Ηράκλεια. Βλέπετε ότι από τη συμμετοχή των κατοίκων δείχνει ότι η τοπική κοινωνία επιθυμεί να γίνει η αναγνώριση του οικισμού του σαν δημοτική κοινότητα. Επίσης, συλλέγουμε υπογραφές από κατοίκους των χωριών αυτών. Δεν είναι υποχρεωτικό, είναι καθαρά προαιρετικό και κυρίως το κάνουμε γιατί θα πρέπει να πάμε και στην βάση, να κάνουμε τη διαβούλευση, να γνωρίσει η τοπική κοινωνία τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος και να μην πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ενημερωθούν ότι πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω η απόφαση να είναι δική τους και εμείς να την εκτελέσουμε. Επίσης, θεωρώ ότι στις επόμενες εκλογές του Οκτωβρίου δεν θα πάμε σε αυτά τα τρία χωριά ως νέες δημοτικές κοινότητες, αλλά θα πάμε με το καθεστώς που υπάρχει. Εμείς θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία, θα ξεκινήσουμε την προσπάθεια. Είναι κάτι που τα χωριά αυτά το ζητάνε, το θέλουν από ιδρύσεώς τους. Μιλάμε για σχεδόν 100 χρόνια από ιδρύσεώς τους. Έτσι θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα στην τοπική κοινωνία να εκφραστεί και να γίνει κάτι που επιθυμεί όλα αυτά τα χρόνια. Μακροπρόθεσμα και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, τι θα σημαίνει για το Δήμο αυτό, το ότι θα έχει περισσότερες κοινότητες? Ναι, τι σημαίνει για το Δήμο? Αντιλαμβάνεστε ότι γενικότερα η τοπική αυτοδιοίκηση, οι πόροι οι οποίοι έρχονται είναι κυρίως από ευρωπαϊκά κονδύλια. Στα ευρωπαϊκά κονδύλια υπάρχουν διάφοροι όροι, ας το πούμε έτσι, που ανάλογα με το ποιος είσαι, τη δυναμική σου, μπορείς να συμμετέχεις στα προγράμματα αυτά με τις μελέτες ή να χρηματοδοτηθείς. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας είναι ένας δήμος ο οποίος έχει 20 δημοτικές κοινότητες, θα έχει 22 δημοτικές κοινότητες. Η απογραφή έδειξε ότι τα Μουδανιά ξεπέρασαν το φράγμα των 10.000 κατοίκων, οπότε θεωρώ θα ανοιχτούν ορίζοντες ή περισσότερες δυνατότητες, να το πω, για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.